Και θα ξεκινήσουμε με ένα πολύ δυνατό fire session, το οποίο θα αφορά το marketing. Συγγνώμη, πρέπει να βγάλω αυτό, γιατί δεν ξέρω τι ακούω. Το οποίο αφορά το marketing. Και ο πρώτος μας ομιλητής θα είναι ο κύριος Κώστας Χαμαλίδης, CEO της Digital Minds. Παρακαλώ να ανέβει. Στην πορεία θα έχουμε και άλλη ομιλήτρια, που θα την παρουσιάσω μόλις ολοκληρώσει. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω μην περιμένετε από μένα να τραγουδήσω. Δεν θα είναι ευχάριστο για όλους. Ακολουθήστε τη Βέμιλη, η αλήθεια είναι, γιατί είναι ένα παράδειγμα του πολύ καλό που ξεκίνησε μέσα από το YouTube και θεωρώ θα καταλάβετε και με αυτά τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Πάντοτε πρωινές διαλέξεις, ιδίως Σάββατο, τις φοβάμαι. Σήμερα η αλήθεια είναι ότι έμεινα λιγάκι κατάπληκτος με τη συμμετοχή και σας ευχαριστώ πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είμαι εδώ. Και θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα του Think Biz, γιατί είναι μια πολύ οργανωμένη προσπάθεια που στα δικά μου χρόνια στο Πανεπιστήμιο δεν είχαμε ανάλογες περιπτώσεις. Όταν με κάλεσαν για να σας μιλήσω, πάντα σκεφτόμουν το τι μπορώ να μοιραστώ σε 20 λεπτά από τις δικές μου εμπειρίες για να μπορεί και για εσάς να είναι κάτι χρήσιμο. Η αλήθεια είναι και μέσα από το business το οποίο εμείς εξειδικευόμαστε, ένα σημαντικό κομμάτι προέρχεται μέσα από προσωπικότητες. Πριν μια εβδομάδα, Κυριακή, κλασική ελληνική οικογένεια, τρώγαμε όλοι μαζί, φαντάζεστε, πολλά άτομα, πολλή φασαρία και συζητήσεις οι οποίες κινούνται κυρίως όπως όλες οι ελληνικές οικογένειες, στο κομμάτι των αθλητικών, στο κομμάτι της πολιτικής και ό,τι είναι αυτή τη στιγμή trend και το παρακολουθούμε. Εμείς λιγάκι ασχοληθήκαμε με το MasterChef. Και εκεί πέρα το χρήσιμο ποιο ήταν, το ότι ενώ γινόταν πολλές διαφορετικές συζητήσεις γύρω από προσωπικότητες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε, κάναμε πολλές αναφορές σε άτομα με διαφορετικά δεδομένα, το αντιλαμβάνομαι γιατί και γελάτε. Από το κομμάτι του αθλητισμού, φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε τον Γιάννη Αντετοκούμπο, μια γνήσια προσωπικότητα που ξεκίνησε από την Ιγυρία, ήρθε στην Ελλάδα και έχει καταλήξει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική, στο NBA, κυνηγάει να γίνει πρωταθλητής και MVP φέτος, κάτι μοναδικό, αλλά η προσωπικότητά του παραμένει γνήσια με τον τρόπο τον οποίο μιλάει, με τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρεται. Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Κάνοντας και την πάσα την οποία λέγαμε προηγουμένως, σε ελληνική πραγματικότητα, σε περιβάλλον αθλητικό, όσοι ασχολείστε λιγάκι με την επικαιρότητα, βλέπετε τι γίνεται όσον αφορά το κομμάτι το αθλητικό στο ελληνικό μπάσκετ φέτος, που μια προσωπικότητα, ένας πρόεδρος μιας ομάδας, μοιράζεται μέσα από τα social account τα οποία έχει, το τι γίνεται live εκείνη τη στιγμή και με ποιον τρόπο ουσιαστικά τα περιγράφει και ο ίδιος, δίχως να διαφοροποιείται πολύ από την πραγματικότητα με τον τρόπο τον οποίο μιλάει είτε στους φίλους του είτε στην ομάδα του. Σίγουρα το κομμάτι της επικαιρότητας, όσοι παρακολουθείτε MasterChef, σίγουρα θεωρώ έχετε μπει σε αυτήν την λεγόμενη έτσι συζήτηση στο πόσο καλύτερος είναι ο Χρήστος από την Σπυριδούλα, το θυμήθηκα, γιατί είναι μια προσωπικότητα την οποία είναι πολύ πιο αληθινή, είναι αυτό το οποίο πραγματικά δείχνει και το πιστεύουμε και δίχως να έχουμε έτσι να μπορούμε να αξιολογήσουμε το τι πραγματικά κάνει ο ίδιος όσον αφορά το κομμάτι της μαγειρικής, πάντοτε όλοι μας είμαστε πολύ πιο θετικά προσκύμενοι προς μια τέτοια προσωπικότητα. Και τέλος, στο πολιτικό χώρο, όλοι έχετε δει και όλοι έχετε, θεωρώ, αντιληφθεί το φαινόμενο Donald Trump. Μπορούμε να μιλήσουμε για πολλά αρνητικά στοιχεία, που θεωρώ θα συμφωνήσουμε περισσότεροι. Αλλά ένα πράγμα το οποίο το αναγνωρίζουν και θεωρούν ότι ήταν σημαντικό και κομβικό σημείο, το ότι γιατί το εκλογικό σώμα τον επέλεξε, ήταν γιατί μια προσωπικότητα πολύ πιο οικία στον τρόπο τον οποίο αντιδρούσε και μετέδιδε τα μηνύματα από τον μέσο Αμερικάνο πολίτη, τον οποίο πήγαινε στις διαδικασίες των εκλογών. Αυτά είναι ένα κοινό στοιχείο το οποίο εμείς αναγνωρίζουμε, είναι η έννοια της αυθεντικότητας. Όπως βλέπετε, η αυθεντικότητα έχει πολλές διαφορετικές ερμηνείες, σε πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, αλλά είναι ένα στοιχείο που πάντοτε το χαρακτηρίζουμε και το αξιολογούμε σε οποιαδήποτε απόφαση και αν παίρνουμε. Πού βρισκόμαστε όμως σήμερα? Σήμερα ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα τα θεωρούμε ψεύτικα. Δεχόμαστε πάρα πολλές πληροφορίες σε πολύ γρήγορο χρόνο, σε μια εποχή που τα fake news κυριαρχούν. Δεν μπορούμε και δεν μας είναι εύκολο να μπορούμε να αξιολογήσουμε την κάθε πληροφορία την οποία δεχόμαστε, αν είναι αληθινή ή όχι. Ξεκινάμε από μια αφετηρία που θεωρούμε ότι τα πάντα είναι ψεύτικα και μετά ο καθένας μπαίνει σε μια διαδικασία να αξιολογεί όσο γίνεται πιο γρήγορα κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο ή όχι. Λίγο πολύ και το ταξίδι το δικό μας, σαν Digital Minds, ξεκίνησε λίγο από τέτοια χαρακτηριστικά. Πριν από 7 χρόνια προσπαθήσαμε να κάνουμε μια νέα προσπάθεια, να αλλάξουμε λιγάκι τον τρόπο που τα media δημιουργούν περιεχόμενο
γιατί θεωρούσαμε ότι αυτό δεν έχει αυθεντικά χαρακτηριστικά. Συνεπώς, τι θέλαμε. Θέλαμε να συνδυάσουμε την τεχνολογία και τα δεδομένα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε από διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες με τον τρόπο τον οποίο καταναλώνουμε online περιεχόμενο και να το συνδέσουμε με προσωπικότητες οι οποίες ξέρουμε ότι έχουν ένα αυθεντικό ταλέντο. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά αλλάζουν ουσιαστικά αυτά τα τελευταία χρόνια και τον τρόπο με τον οποίο παράγεται περιεχόμενο και καταναλώνεται. Πώς όμως αυτό θα μπορούσε όμως να μεγαλώσει και να φτάσουμε σήμερα για να βλέπουμε προσωπικότητες όπως είναι η Βέμιλι, κορίτσια της διπλανής πόρτας, τα οποία έχουν ένα ταλέντο, ξεκινάνε μέσα από μια πλατφόρμα όπως είναι το YouTube, για να δείξουν και στους υπόλοιπους το ταλέντο τους. Σίγουρα το YouTube ήταν, παιδιά, μια πλατφόρμα η οποία πραγματικά έδωσε αυτά τα δεδομένα. Και θα ήθελα λιγάκι να δούμε μαζί ένα βίντεο για να καταλάβετε πού έχει φτάσει σήμερα. You want it to sound like this, right? Really good? Look at these moments. All of these stories, secrets, revelations from every corner of the world. Every video a chance to walk in someone else's shoes. A reminder of how amazingly generous people are. How hilariously funny. And how heartbreakingly vulnerable humans can be. Thank you guys so much for being here for me. This is the rawest, purest, most unfiltered portrait of who we are as people. A celebration of what humans can do. Proof of our potential. A motor for our progress. We only get one chance at life, and you're always going to be happy if you're going to be real with yourself. This is what happens when you give everyone a voice. A chance to be heard, and a stage to be seen. Julius Yego, they call it the YouTube man. Whatever your thing is, well, here it can become the next big thing. That person who thought they were no one, they can become someone. That voice that thought it didn't matter, well, it can start a movement. Even when you feel all alone in the world, it's here you can find someone just like you. Days like this is why I started, because otherwise I would just be doing this alone. This is what family's about right here. That's the power of YouTube. That's the power of you. All of you. Ουσιαστικά το YouTube δημιούργησε ένα οικοσύστημα το οποίο έδωσε στον καθένα την ελευθερία στο πώς μπορεί να εκφραστεί. Με ποιον τρόπο μπορεί να του δοθεί η δυνατότητα να δείξει το ταλέντο του σε ένα παγκόσμιο κοινό. Στο πώς μπορούμε να μοιραστούμε γενικότερα οποιαδήποτε πληροφορία θέλουμε, δίχως να χρειάζεται να φιλτραριστεί από κάποιον. Και το πιο σημαντικό, το να δηλώσουμε ότι υπάρχουμε, να δηλώσουμε ότι είμαστε εδώ, ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία από μόνοι μας αξιολογούμε ότι είναι σημαντικά να μοιραστούμε με τους διπλανούς μας. Όλη αυτή η αλλαγή, σε όλο αυτό το οικοσύστημα το οποίο σας περιγράφω, ήταν σίγουρο ότι θα περάσει και όλα τα brands τα οποία ήθελαν πραγματικά να στοχεύσουν σε αυτό το κοινό το οποίο καταναλώνει όλο αυτό το περιεχόμενο, με αυτόν τον τρόπο τον οποίο σας εξηγώ. Η αλήθεια είναι ότι η αφετηρία όλων των brands των οποίων προσπαθήσανε να θεωρήσουν εαυτό τους αν είναι αυθεντικά ή όχι, η πρώτη αντίδραση την οποία έχει το κοινό είναι λιγάκι μια αρνητική. Θεωρούν ότι έχουν ένα προσωπείο το οποίο παρουσιάζουν πράγματα και καταστάσεις με έναν ψεύτικο τρόπο. Και αυτό καταγράφεται κυρίως στα πιο νεανικά κοινά. Τα πιο νεανικά κοινά τα οποία δεν έχουν και τόσο την κατανόηση του περιεχομένου μέσα από την τηλεόραση, με ένα συγκεκριμένο φορμάτ στο οποίο μπορούν να δέχονται κυρίως διαφημιστικά μηνύματα, είχαν μια αρνητική, αν θέλετε, αντίδραση προς το πώς μπορούν να αξιολογούν τα brands. Συνεπώς, έπρεπε να μπουν τα brands σε μια διαδικασία να αλλάξουν και να ενσωματώσουν την έννοια της αυθεντικότητας μέσα στο δικό τους DNA. Η απάντηση είναι αυτονόητη και δεν είναι αν πρέπει ή όχι. Είναι απαιτείται τα brands να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Απαιτείται γιατί μονάχα με αυτόν τον τρόπο πραγματικά και ειλικρινά θα μπορέσουν να προσεγγίσουν αυτό το καταναλωτικό κοινό, ιδίως από τους millennials και μετά, οι οποίοι έχουν μεγαλώσει με διαφορετικά κριτήρια στο πώς αξιολογούν κάθε εταιρεία. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να αντιληφθούν με ποιον τρόπο πρέπει να αλλάξουν και με ποιον τρόπο να αλλάξουν έτσι ώστε να μην είναι προσποιητός, να μην είναι ψεύτικο και να μην γίνει μονάχα για να μπορούν να καλύψουν αυτή την ανάγκη την οποία πλέον είναι κατανοητή σε όλους μας. Πλέον έχουμε περάσει και αυτό το οποίο θα δείτε σε πολλές έρευνες, η έννοια του B2B, του B2C είναι κάτι ξεπερασμένο. Πλέον περνάμε σε μια λογική σύνδεσης του P2P, δηλαδή people to people. Πρέπει λοιπόν και τα brands να αποκτήσουν, αν θέλετε, μια λογική ενός ανθρώπου που θα μπορεί να μιλήσει ειλικρινά, να πει τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει, να πει τις αδυναμίες τις οποίες έχει και αυθεντικά να μπορεί να παρουσιάσει το ποιοι πραγματικά είναι και το τι μπορεί να δώσει στον καθένα μας, έτσι ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες τις οποίες έχουμε.
όλη αυτή η διαδικασία πώς μπορεί να γίνει, γιατί σίγουρα πλέον από τις μικρότερες ως μεγαλύτερες εταιρείες το έχουν αντιληφθεί αυτό εδώ πέρα. Το ζητούμενο είναι πώς μπορούν αυτό να το μεταφράσουν στη λογική ενός branded περιεχομένου. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποιες κατευθύνσεις, τις οποίες μέσα από την εμπειρία μας όλα αυτά τα χρόνια θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικές και καλό είναι στα πρώτα βήματα τα οποία είστε και σήμερα, όσες από αυτές μπορείτε να αφομοιώσετε και να τις εξελίξετε, θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή περίπτωση, γιατί έχετε πλέον, είσαστε και οι κριτές οι οποίοι έχετε καταναλώσει πολύ μεγάλο περιεχόμενο όλα αυτά τα χρόνια. Σίγουρα τα διαφημιστικά μηνύματα πρέπει να ξεπεράσουν τη μορφή την οποία έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Πλέον είναι πολύ πιο αποδοτικό να μοιράζουμε ιστορίες. Μέσα από ιστορίες να μπορούμε να μοιραστούμε το ποιοι πραγματικά είμαστε, το τι μπορούμε να προσφέρουμε σε ένα συγκεκριμένο target group. Πολλά είναι τα παραδείγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόσφατα εμείς είχαμε κάνει μια προσπάθεια με την Κοσμοτέ. Αν έχετε δει μέσα από το YouTube κανάλι της Κοσμοτέ που βγήκε το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς», το οποίο τι κάναμε. Μέσα από ένα, πήγαμε και μελετήσαμε ότι το κοινό το οποίο ήθελε να στοχεύσει το συγκεκριμένο brand, τι περιεχόμενο καταναλώνει ακόμα μέσα στο περιβάλλον του YouTube. Περιεχόμενο όπως είναι το «Σ' αγαπώ, μ' αγαπάς» ακόμα και σήμερα, παρόλο που έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, είναι κάτι το οποίο συχνά γυρνάμε και βλέπουμε τέτοιου είδους επεισόδια από την αγαπημένη σειρά. Συνεπώς, προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε μέσα σε ένα τέτοιο format, μέσα σε τέτοιες ιστορίες, διάφορα μηνύματα τα οποία πραγματικά ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο μπορεί να δώσει το brand, να αναδείξουμε και πολλές αδυναμίες μας με χιουμοριστικό τρόπο, για να μην κρυφτούμε πίσω από το ότι είμαστε οι καλύτεροι και μπορούμε να μιλάμε πάντοτε σε σχέση με τον ανταγωνισμό σε ένα καλύτερο. Και προσπαθήσαμε με αυτόν τον τρόπο να βγει ένα περιεχόμενο το οποίο δεν είναι καθαρά διαφημιστικό, αλλά μέσα από ιστορίες μπορεί να βγάλει μια χρήσιμη, αν θέλετε, προσέγγιση προς το κοινό το οποίο μπορεί να το παρακολουθήσει. Προσωπικότητες όπως είναι η Βέμιλι, οι λεγόμενοι creators, όπως τους ονομάζουμε εμείς, δηλαδή άτομα τα οποία έχουν ένα ταλέντο σε οποιοδήποτε vertical και αν μπορούμε να συναντήσουμε, είναι ουσιαστικά και τα άτομα τα οποία μπορούν να μεταφέρουν ένα μήνυμα το οποίο μπορεί ένα brand θέλει να μεταδώσει. Είναι τα κατάλληλα άτομα να μιλήσουν για εμάς. Είναι τα κατάλληλα άτομα έτσι ώστε να ξέρουν τη γλώσσα την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουν σε αυτό το κοινό το οποίο απευθύνονται. Άρα, πάντοτε, αν προσπαθούμε να βρούμε συνεργασίες με creators οι οποίοι πραγματικά μπορούν να αντιληφθούν το ποια είναι τα δεδομένα του κάθε brand, ποια είναι τα ζητούμενα τα οποία πρέπει να προωθήσουν και με ποιο τρόπο μπορούν να το κάνουν με αυθεντικό δικό τους τρόπο, πάντοτε είναι μια συνταγή η οποία λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό. Και το σημαντικότερο είναι να μην τους αλλάξουμε αυτό το οποίο πραγματικά δημιουργούν. Να μην πάμε λιγάκι να τους διαφοροποιήσουμε σε αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να κάνουν. Να μην πάμε να τους δώσουμε μια τελείως διαφορετική ταυτότητα από αυτό το οποίο ήδη το κοινό τους γνωρίζει. Άρα θέλει μια έννοια ελευθερίας και μια έννοια εμπιστοσύνης στο με ποιον τρόπο μπορούν και αυτά τα άτομα να μιλήσουν για μας. Και άρα να τους δώσουμε αυτό, αν θέλετε, την ελευθερία να δημιουργήσουν για το ίδιο μας το brand το οποίο εκπροσωπούμε. Δεν μπορεί η έννοια της αυθεντικότητας να περιορίζεται μονάχα σε ένα μέσο. Πολλές φορές και ιδίως σε πλατφόρμες όπως είναι το YouTube που έχει μια πιο νεανική, η αλήθεια είναι, χαρακτήρα, κάποιοι αφομοιώνουν τις έννοιες της αυθεντικότητας, αλλά στα όλα τα υπόλοιπα μέσα παραμένουμε λιγάκι πιο συντηρητικοί. Η έννοια της αυθεντικότητας πρέπει να είναι κατανοητή σε οποιοδήποτε μέσο και να χρησιμοποιούμε. Και άρα να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το σωστό πρόσωπο το οποίο θεωρούμε ότι μας εκφράζει σε όλα τα μέσα τα οποία μιλάμε. Και όχι μονάχα εκεί που ξέρουμε το οποίο είναι πιο ταιριαστό ή όχι. Άρα πρέπει να μιλάμε αληθινά. Πρέπει να μιλάμε αληθινά σε όλες τις περιπτώσεις. Από μία διάλεξη, από ένα διαφημιστικό, από ένα περιεχόμενο το οποίο μπορούμε να κάνουμε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, να μην είμαστε διαφορετικοί από αυτό το οποίο θέλουμε να προσδιορίσουμε σε όλες τις μορφές επικοινωνίας τις οποίες κάνουμε. Και το σημαντικότερο, πρέπει να έχουμε αυτή την επαφή με το κοινό, γιατί αυτή η μορφή της αυθεντικότητας πρέπει να μας φέρει λιγάκι πιο κοντά σε αυτό το οποίο ονομάζουμε καταναλωτικό κοινό. Πλέον μέσα από τα social media είναι πολύ εύκολη η διαδραστικότητα. Δεν πρέπει να τη φοβόμαστε. Δεν πρέπει να φοβόμαστε το πώς θα αντιμετωπίσουμε πιθανά αρνητικά σχόλια. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να βγούμε να απαντήσουμε σε πολλά πράγματα τα οποία γίνονται και καταγράφονται μέσα από τις συγκεκριμένες πλατφόρμες. Άρα πρέπει λιγάκι να είμαστε σε μια λογική real time, να μπορούμε όλο αυτό το πράγμα να μπορούμε να το διαχειριστούμε με σωστό τρόπο. Και λιγάκι και το σημαντικότερο και το τελευταίο το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι να βγούμε λιγάκι από το comfort zone το οποίο ζούμε. Πολλές φορές και όταν θα μπείτε αύριο σε μια εταιρεία και θα δουλέψετε, δυστυχώς όλοι μας, και μην κρυβόμαστε, έχουμε κάποια δεδομένα, έχουμε κάποια κουτάκια που μέσα στο μυαλό μας δύσκολο είναι να κάνουμε το επόμενο βήμα. Δεν γίνεται όμως να αλλάξει το οτιδήποτε αν δεν δοκιμάζουμε πράγματα. Δεν γίνεται να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι και να βελτιωθούμε
αν δεν δεχόμαστε νέες ιδέες και αν δεν τις δοκιμάζουμε. Άρα προσπαθήστε λιγάκι να βγείτε από αυτή τη διαδικασία και όσο μπορείτε να αφομοιώσετε καινούργια πράγματα τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε μέσα στη λογική, είτε είναι αυτό online είτε είναι και offline. Άρα προσπαθήστε λιγάκι να είστε ανοιχτοί σε νέες ιδέες, το σημαντικότερο να τις εφαρμόζετε και να τις αξιολογείτε. Πλέον τα δεδομένα τα οποία δεχόμαστε από όλο αυτό το digital κόσμο είναι και η δύναμη την οποία πρέπει να αξιολογείτε. Άρα οτιδήποτε δοκιμάζετε είναι εύκολο με κάποιον τρόπο και να το μετρήσετε και να το αξιολογήσετε. Το ζητούμενο όμως είναι να έχουμε αυτή τη θέληση για να μπορέσουμε να είμαστε πραγματικά αυθεντικοί. Άρα η αυθεντικότητα είναι σε όλες τις πτυχές μας. Αυθεντικότητα είναι και σαν μονάδες, σαν προσωπικότητες, πόσο αυθεντικοί είμαστε και άρα με ποιον τρόπο όλο αυτό το πράγμα θέλουμε να το διοχετεύσουμε και στην υπόλοιπη ομάδα. Αυθεντική πρέπει να είναι και μια εταιρεία η οποία πραγματικά πρέπει να δείξει το αληθινό της πρόσωπο στο καταναλωτικό κοινό. Τέλος, μου έχει μείνει λίγος χρόνος, θα ήθελα να μιλήσω λίγο για εσάς. Είστε σε ένα κομβικό σημείο της ζωής σας, φαντάζομαι όλοι σας. Έχετε ξεκινήσει από το πανεπιστήμιο, σκέφτεστε τα επόμενα σας βήματα. Σκέφτεστε και αναρωτιέμαι και πολύ αγχώνεστε στο τι θα κάνετε στο επόμενο σας βήμα. Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν έχει απάντηση, παιδιά, σε αυτό. Κανείς μας δεν είχε απάντηση και όταν πριν από 7 χρόνια και από τη δική μου πλευρά ξεκίνησα την Digital Minds. Αυτό έλεγα και προηγουμένως, μοιραζόμουν αυτήν την... Δεν έχει κανείς δεν μπορεί να σας πει το τι θα κάνετε. Το ζητούμενο ποιο είναι, όσο μπορείτε να κάνετε πράγματα πρώτα-πρώτα που να σας αρέσουν, όσο μπορείτε να κάνετε πράγματα τα οποία δεν θα σας διαφοροποιήσουν αυτό που το πραγματικά είσαστε. Αν στην επόμενη σας δουλειά δεν έχετε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία θα σας δίνουν το κίνητρο να κυνηγάτε και να γίνεστε ακόμα καλύτεροι, δεν θα είστε ευχαριστημένοι, δεν θα είστε χαρούμενοι. Πρέπει να έχετε υπομονή όμως σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί ιδίως οι millennials και η επόμενη γενιά είμαστε, ζούμε σε αυτή τη γρήγορη διαδικασία. Τα θέλουμε όλα γρήγορα, τα θέλουμε όλα τώρα. Δεν έχουμε όλη αυτή την υπομονή. Αλλά πάντοτε προσπαθήστε να κρατήσετε χαρακτηριστικά τα οποία αξιολογείτε ως προσωπικότητες και να είσαστε χαρούμενοι για αυτό το οποίο κάνετε. Οποιοδήποτε μπορεί να σας λέει το οτιδήποτε, πρέπει να δέχεστε αυτό το feedback και να το αξιολογείτε. Αλλά στο τέλος της ημέρας θα ήθελα να προσπαθήσετε να κάνετε αυτό που πραγματικά θέλετε. Και πλέον έχουμε τη δυνατότητα να το κυνηγήσουμε και τέτοιες προσπάθειες σας δείχνουν τον ορίζοντα στο πώς μπορεί να γίνει αυτό πέρα. Δείτε ένα χαρακτηριστικό βίντεο και σας ευχαριστώ πολύ. To the haters, the doubters, my 7th grade vice principal. To everyone who's ever told anyone with a dream they can't. This video's for you. Keep your head down, follow the rules, do as you're told, play it safe. Wait your turn, ask permission, learn to compromise. This is terrible advice. If I were to write an autobiography, a book about my life, one title that would work would be Do What You Can't, because that idea encapsulates everything I've ever done. Like when I wanted to move to New York City and my dad was like, you can't, you don't have any money. Or when I first said I wanted to make movies and it was, you can't, you didn't go to film school. I want to have a TV show, you can't, Casey, you're not pretty enough. And to go even further, like if I were to characterize what this new generation of content creators and filmmakers, what we all do on YouTube and everywhere else is we do what we can't. You can't be an action movie filmmaker, but you get your parkour friends to dress up like video game characters, jump off some buildings, and you can. Right, Devin? Yes. You can't have a talk show, but you have a webcam and you can. What's up, you beautiful bastards? What? This is my first YouTube video ever. Next thing you know, you're interviewing the president. I heard that you're going to be out of a job soon. Well, maybe I'll start a YouTube show. That's or something what I'm like thinking. That. You can't fly around New York City on a magic carpet, but get your electric skateboard, some PVC pipe, a great outfit, give Jesse a call, and you can. What do you think? This is so dope. You don't need gear, you don't need trucks or a crane, you don't need some big expensive camera rig that never works. When you're a creator, you don't need someone in your ear telling you what you can and can't do. I'm racing the subway! What you can and can't say. I accidentally did the shocker. Oh my god. They call us gamers, influencers, internet famous. What the fuck does that mean? But we know something they don't. You can start a vlog or a makeup channel. Or travel around the world with a gigantic piano playing it in beautiful places for interested people. When you're a creator, all you need is your phone, an internet connection, and a good idea. A story you want to share.
something you need to say. Confidence is within yourself. And then the rest is history. If you do it right, you get to quit the day job. Make friends from places you've never been. Meetups, collaborations. With just two boys and two video cameras. A life moving so fast and so full, you won't even have time to process it. So to my fellow creators, I say, keep creating, keep doing the work. Hey guys! Au galop sur la plage, moment désertique, au galop sur la plage. And never forget, you don't have to listen to anyone, because in this new world, no one knows anything. Hi, haters. The haters, the doubters are all drinking champagne in the top deck of the Titanic, and we are the fucking iceberg. Iceberg! 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Do what you can't.